το crash που κυκλοφόρησε. Documento. Κατασκοπία και σκοτεινές business από τους ανθρώπους Σαμαρά Παπανδρέου. Όλες οι συνομιλίες Παπασταύρου Καρατζά Ρόντου. Εκρηκτική αποκάλυψη. Κασέτα φωτιά με ομολογία στελέχους της ΕΕΠ. Πώς απόρριτες πληροφορίες που προορίζονταν για τον Καραμανλή έφταναν στον Παπανδρέου και την Αμερικανική πρεσβεία. Ακόμη. Φροντιστήριο Τσίπρα από τους Πέκχαρτ και Μίλλερ. Οι θερμές επαφές και η μύηση στην Αμερική. Λίστα Λαγκάρντ. Κίτι μαγείρευσαν μέσα στην ΕΕΠ. Πώς μάθαινε η ΕΕΠ για το τι έλεγαν οι Αμερικανοί ανταποκριτές για Παπανδρέου. Ευάγγελος Αντώναρος. Αποκαλύπτει την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Κρας Μαΐου. Το καλύτερο μέχρι σήμερα. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλη την κατεχόμενη ζώνη, καλησπέρα στο Πεσαβάρ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω σήμερα την εκπομπή επί προσωπικού, όπως λένε στο Κοινοβούλιο. Κοιμόμουν τα απόγευμα, ξέρετε, σε ένα καναπέ, επειδή εργάζομαι από τις 6 το πρωί. Και αυτό είναι ένα πράγμα που το κάνω πολλά χρόνια και κάπου κουράζει. Με ξύπνησε η γυναίκα μου, λοιπόν, και ο γιος μου και μου είπαν ότι ασκήθηκε δίωξη, λέει, εναντίον σου για 10 εκατομμύρια, λέει, δεν δικαιολογούσε το πόθεν έσχες. Κοιτάω τη Μαρία από πάνω μου, κοιτάω και το γιο μου, είχε έρθει και ο άλλος από πάνω μου, να πούμε, ο πρωτότοκος, ο πρώτος γιος μου. Κυρίες και κύριοι, δεν σας κρύβω ότι τα τελευταία 24 ώρα μου έλεγαν διάφοροι φίλοι μου ότι κοίτα να δεις, μια λασπουριά, κάτι θα υπάρχει οπωσδήποτε και τα λοιπά, άλλωστε αύριο κυκλοφορεί αυτό. Και από την Κυριακή το βράδυ, κάποιες πηγές μου, γιατί έχω και μισό αιώνα σε αυτή τη δουλειά, μου έλεγαν ότι ενοχλούνται κάποιοι. Ενδεχομένως όχι ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος μπορεί και να μην έχει γνώση διαφόρων ή να έχει μεγάλη γνώση, αλλά κάποιοι άλλοι στο περιβάλλον του, οι οποίοι είναι πανίσχυροι. Πρέπει να σας πω λοιπόν, διάβασα για μια ποινική δίωξη, η οποία έχει ασκηθεί το Φεβρουάριο του 2012 και αφορά ανακριβή δήλωση του πόθεν έσχες, και τότε βγήκε στον αέρα από τον ίδιο διάβλο όπως και σήμερα. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι μου λένε ότι δεν έκανα πόθεν έσχες το 2007 και η γυναίκα μου το 8. Μου λένε ακόμη πού βρήκε τα λεφτά η γυναίκα μου για να αγοράσει το σπίτι που της έγραψα το 10. Η γυναίκα μου έχει τελειώσει φορολογικά, διότι μου κάνανε αλλεπάλληλους φορολογικούς ελέγχους. Ο τελευταίος κράτησε 7 μήνες και έγινε σε βάθος δεκαετίας. Είμαι 65, δηλαδή με ψάξαν μέχρι τα 55, χωρίς να μπορούν να πάνε πίσω από τα 55 να δούνε τον καιρό που ήμουν διευθύντης εφημερίδων ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, ή παραγωγός τηλεόραση. Τη γυναίκα μου λοιπόν απέδειξε στην εφορία ότι είχε τα λεφτά του άντρα της να αγοράσει το σπίτι και της επέβαλαν άτυπη δωρεά προς αύξηση περιουσιακών στοιχείων, λέγεται. Φόρος για προσάυξηση περιουσίας. Η γυναίκα τα πληρώνει. Τα τελείωσε. Το ίδιο και εγώ, ότι μου επέβαλαν, νομίζω 65.000, κάτι άλλα για κάτι αυτά, επειδή δάνεισα, λέει, τον εαυτό μου. Τα πλήρωσα. Σήμερα διαβάζω και μαθαίνω από το δικαστικό ρεπορτάζ ότι είναι η ίδια υπόθεση. Μάλιστα, Κυριακή βράδυ ανέφερα ότι σηκώνω αυτό στην εκπομπή μου και το πρωί της Δευτέρας στυροκολλήθηκε στο σπίτι μου αυτό που είναι για τον Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου επί της κατηγορίας του πλημελήματος. Οφείλω δεν να σας πω ότι κατηγορούν εμένα για πλημέλημα και τη γυναίκα μου, ως ότου αποδείξει που το απέδειξε στην εφορία ότι είχε τα λεφτά, για κακούργημα. Εν τω μεταξύ πλήρωσε το φορολογικό, έτσι, πλήρωσα μόνο.
Για το σπίτι που της έγραψα και κατοικώ 25 χρόνια. Με τον νόμο Παπακοσταντίνου το 2010. Αυτό επί προσωπικού, επειδή το διάβασα, έτσι ξύπνησα τα απόγευμα, λέω τι είναι αυτό. Εγώ έχω καταλάβει. Θέλω να πω όμως, επειδή εγώ το Σαμαρά τον ξέρω 35 χρόνια από παιδί, και δεν μου αρέσει που εμφανίζεται εκδικητικός απέναντι σε διάφορους ανθρώπους, όπως και αυτούς που δημιούργησαν την άνοδό του στην πρωθυπουργική καρέκλα. Είναι και μερικά εγκλήματα, πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να πω σε κάποιους άλλους ότι είναι πετεραστή η θητεία σε πολιτικές θέσεις. Είναι εφήμερη πολύ. Και ενδέχεται να καλυφθεί ο ουρανός ξαφνικά από κάσετες, ηχητικά, όπως γίνεται παντού και από τον Τράγκα. Ο Τράγκας κάνει ρεπορτάζ και πάει εδώ και πολλά χρόνια σε διάφορες πηγές, τις ελέγχει, προσπαθεί να τις διασταυρώσει, γράφει, μιλάει, φωνάζει το πρωί στο ραδιόφωνο. Όλα αυτά όμως είναι συγκεντρωμένα σε διάφορες μεριές. Και όταν εγώ μαθαίνω ότι κάποιοι εμποδίζουν την έρευνα για την απόπειρα δολοφονίας του Καραμανλή και δεν δίνουν τα στοιχεία που πρέπει στον αρμόδιο επίμονο ανακριτή τον έντιμο και τον μπλοκάρουν με αρνητικές απαντήσεις την ώρα που ζητάει φακέλους, αυτό όπως καταλαβαίνετε λέει σε μένα που είμαι παλιός και κλείνω αν θέλετε την καριέρα μου, ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα βγουν στον αέρα. Όπως λέγαμε παλιά, θα βγουν ηχητικά, το λέω και σε κάποιους που δεν είναι ο Σαμαράς, είναι γύρω του. Θα βγουν πράγματα. Αύριο μεθαύριο κάτι δεν πάει καλά, πέφτει η κυβέρνηση, έρχεται μια άλλη, αλλάζουν καταστάσεις, ιστορίες κτλ. Όλα αυτά δημιουργούν, καταλαβαίνετε. Θα μείνω εδώ, να πάμε στα... Έπρεπε όμως να απαντήσω, γιατί ξέρετε, ξύπνησα τώρα το απόγευμα στον καναπέ εκεί που ήμουν, ας πούμε, όπως κοιμόμουν, ας πούμε, σκουντά, η άλλη μου λέει, ξέρεις... Λοιπόν, να πάμε σήμερα στην ημέρα. Καυτή η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, κοχλάρουσα και νομίζω ότι καθώς πηγαίνουμε προς τις κάλπες και αυτή την Κυριακή και την επόμενη, με τις ευρωεκλογές, θα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο το θερμόμετρο. Άκουσα τον κύριο Πάγκαλο να υβρίζει στην κυριολεξία την κυρία Δούρου. Ο κύριος Πάγκαλος κάποτε αποκάλεσε τον Ντόκρεμα, τον φίλο μου τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, και ο Αβραμόπουλος βγήκε δήμαρχος. Ελπίζω να μην καταφέρει ο κύριος Πάγκαλος, βρίζοντας την κυρία Δούρου, να την κάνει περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή. Φαίνεται ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Οφείλω λοιπόν να του πω ότι κάποτε έλεγε ο Δοντόκρεμα και φωτογραφία τον έλεγε. Ο Δοντόκρεμα και φωτογραφία τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο και εξελέγει με την πρώτη στην Αθήνα δήμαρχος. Άκουσα διάφορα, αλλά θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα, στο θέμα το ότι ενώ μας λένε ότι υπάρχει σταθερότητα και μία ανάκαμψη, μία απογείωση θα έλεγα, μαθαίνω νέα φορολογικά μέτρα, νέες πιέσεις και νέο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, λένε οι συνάδελφοί μου του οικονομικού ρεπορτάζ, προβλέπονται για φέτος 300.000 έλεγχοι. Η εφορία διασταυρώνει τα πάντα γύρω από τα έσοδά σας. Η εφορία θα μπορεί να προχωράσει σε αυτόματη κατάσχεση καταθέσεων για όσους χρωστούν στο δημόσιο. Κανείς δεν πρόκειται να σας ρωτάει πλέον, θα μπαίνει και θα βάζει ένα χέρι μέσα, θα τα παίρνει. Αν και νομίζω γίνεται και τώρα, αλλά θα γίνει πιο έντονα. Και οφείλω να σας πω επίσης ότι και από τις δύο μεριές, και μου έχει κάνει εντύπωση, έχουν βαλθεί να μας πείσουν ότι στο επόμενο διάστημα δεν πρόκειται ποτέ να γίνει καμία επένδυση. Όταν ακούω καταρχάς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από τα χείλη ενός πολύ αγαπημένου φίλου μου προσωπικού, του Μανώλη του Γλέζου, με τον οποίο κάποτε δούλευα μαζί, να λέει περί εσωτερικών δανεισμών, αναγκαστικών δανεισμών, και μετά τα διορθώνει, κανείς δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που πέφτει κλαπ, όσο και να το διορθώσεις μετά, έχει φύγει στον αέρα. Όπως και ο κύριος Σταθάκης που άκουσα να λέει το εξής εκπληκτικό, κυρίες και κύριοι, το έλεγα το πρωί στο ραδιόφωνο. Λέει ότι θα ανατάξουμε τους μισθούς αυτών που προσελήφθησαν τα 4 τελευταία χρόνια. Αγαπητέ κύριε Σταθάκη, μόνο απολύσεις γινόντουσαν τα 4 τελευταία χρόνια. Γι' αυτό η ανεργία έχει πάει στο 28%. Δεν ξέρω πόσοι προσελήφθησαν τα 4 τελευταία χρόνια επισήμως και όχι ανεπίσημα με μαύρη εργασία. Αλλά αυτό που λέτε δεν στέκει κιόλας, κύριε Σταθάκη, επειδή το άκουσα σε δήλωση ηχητικό το πρωί στο ραδιόφωνο και λέω πώς αυτός ο άνθρωπος λέει. Και επίσης λέει ότι χρειάζεται πάρα πολύ καιρό για να ανατάξει την οικονομία. Κρούει ανοιχτές θύρες.
Πάμε να δούμε όμως το πρώτο ρεπορτάζ, κύριε Καλοκαίρη, ναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Θεοχάρη και τα νέα μέτρα που έρχονται. Μετατρέπεται η εφορία που θα έχει υποστενή παρακολούθηση τους Έλληνες φορολογούμενους. You have been at the window of Bay 2 of the Records Department for over 80 seconds. What are you doing there? Στο μεταξύ πρώτων πυλών βρίσκεται η αυτόματη κατάσχεση καταθέσεων, αμοιβαίων κεφαλαίων και μετοχών. Η υπόθεση θυμίζει σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας, καθώς αν γίνουν πράξη τα σχέδια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η εφορία θα είναι σε θέση να γνωρίζει κάθε κίνηση των φορολογουμένων. Η εφορία, όπως την ξέραμε έως πριν από λίγα χρόνια, παραχωρεί τη θέση της σε μια φορολογική διοίκηση, όπου θα γνωρίζει εκ των προτέρων από το εάν ο φορολογούμενος βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης διαζυγίου έως τις φαρμακευτικές του δαπάνες, όχι με βάση τη δηλώνει, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΠΗ. Θα εισπράττει ληξιπρόθεσμα χρέη με συνοπτικές διαδικασίες κατασχέσεων, στέλνοντας email στους φορολογούμενους κάθε μήνα αν χρωστούν φόρους. Θα διασταυρώνει διαρκώς στοιχεία για να βρει από τα οχήματα που δεν έχουν περάσει κταίο έως τα εισοδήματα που έγιναν σπίτια, αυτοκίνητα και κλειδά τη διαβίωση μακριά από τα μάτια της εφορίας. Πυκνώνουν οι πληροφορίες σύμφωνα με τους οικονομικούς συντάκτες ότι πρόκειται να ενταθούν τα μέτρα, αν θέλετε, αφέμαξης. Έτσι τα λέω εγώ σε εισαγωγικά ή όπως θέλετε χωρίς εισαγωγικά, αφέμαξης του πληθυσμού. Θα πάω στο ηχητικό παραλήρημα του κυρίου Πάγκαλου. Ο κύριος Πάγκαλος μίλησε στο Βήμα FM και είπε διάφορα πράγματα, όπως ότι έχει κολλήσει παρανόμως τη φάτσα της στους στίχους γιατί νομίζει ότι είναι ωραία. Θέλω να ολοκληρωθεί η εκστρατεία της κυρίας Δούρου, να δούμε ολόσωμη φωτογραφία με μπικίνι, όλα τα κορμιά στην πίστα. Επίσης αποκάλεσε νούμερο τον κύριο Μανώλη Γλέζο. Δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες. Επίσης είπε δεν θα ψηφίσω ελιά γιατί δεν με θέλουν. Πρόσθεσε και χαρακτήρισε τραμπούκους στη συμπεριφορά τους εναντίον του, τους Κουκουλόπουλο Κωνσταντινόπουλο από το Πασόκ. Είπε διάφορα στο Βήμα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσετε μερικά ηχητικά, γιατί όπως σας είπα, όταν ξεσπάς εναντίον ανθρώπων, φέρνεις και αντίθετα αποτελέσματα. Η κυρία Δούρου δεν αποκλείεται να εκλεγεί εξαιτίας του Θεόδωρου Πάγκαλου με μεγάλη διαφορά, ενώ όλοι έλεγαν ότι θα είναι δεύτερη ή τρίτη, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο. Πάμε να το δούμε. Εγώ δεν μπορώ να βγω στον δρόμο χωρίς να δω τη φάτσα της κυρίου Δούρου. Και έχω ένα παράπονο και θα το πω. Δρυμείται το παράπονο. Θέλω πριν από τις εκλογές να ολοκληρωθεί η καμπάνια της κ. Δούρου, δηλαδή να δημοσιευτεί επιτέλους, να αποκρεμαστεί παντού όπου υπάρχει η φάτσα της και το υπόλοιπο, δηλαδή το σώμα της, ολόσωμη φωτογραφία με μπικίνι. Δεν μπορούμε να βγάζουμε τον άλλον, ας πούμε, ο οποίος είναι νούμερο και δεν μπορεί να πάρει άλλο πλάνο, και το βγάζουμε επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου μας. Θα προτιμούσα βεβαίως να μην ψηφίσω κάτι άλλο από την ελιά, γιατί η ελιά είναι η παραταξή μου, η ελιά τώρα, τότε έτσι το λέμε δηλαδή τώρα, Πασόκ το λέγαμε παλιά, τώρα το κάναμε ελιά. Λοιπόν, από αυτό είναι η παραταξή μου, εκεί κάθισα χρόνια ολόκληρα, είμαι ένας ανεξάρτητος άνθρωπος, τη στιγμή μάλιστα που η ελιά μου έκανε την τιμή να με διαγράψει ή κάτι τέτοιο, διότι μου έκανε μια χιδέα επίθεση απρόκλητη τελείως, αφού δεν με κάλεσαν. Καταλαβαίνω να έχετε μια πικρία. Σωστό. Έχω και πικρία, βεβαίως, μεγάλη. Ναι. Γιατί το να βγαίνει ο Κουκουλόπουλος και ο Κωνσταντινόπουλος σαν τραμπούκι και να λένε τι είναι ο Πάγκαλος, λέει, και ποιος είναι ο Πάγκαλος, και να θυμάται το, ο Πάγκαλος τον σας γύρισαν την πλάτη, με λέει. Τον Οτσαλάν και τα Ίμια, όπου η κυβέρνηση του Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, χειρίστηκε τα θέματα αυτά κατά τρόπο επιτυχέστατο, κατά την άποψή μου, όσο και αν ήταν δυσάρεστος για την κοινή γνώμη. Λοιπόν, μου γύρισαν την πλάτη, ναι, και μου τη γύρισαν κατά τρόπο χαρακτηριστικό και κομπλεξικό. Κυρίες και κύριοι, αυτά είπε ο κύριος Πάγκαλος και η εκτίμηση δική μου είναι ότι, αν θέλετε, υποστήριξε την κυρία Δούρου στα ίσια. Ποια γυναίκα μπορεί να άκουσε αυτά που είπε ο κύριος Πάγκαλος για την κυρία Δούρου και να μην συμπάθησε, αν θέλετε, το στόχο του κυρίου Πάγκαλου. Γιατί ήταν στόχος η κυρία Δούρου.
Εγώ, όπως ξέρετε, δεν έχω πει καλά και κολακευτικά σχόλια για την κυρία Δούρου εδώ και πολύ καιρό. Και θα σας πω κάτι προσωπικό. Δεν έχω πει καλά σχόλια, διότι την καλέσαμε 2-3 φορές στην εκπομπή μου και ενώ είναι φίλη μου από παλιά, από το Extra Channel, αρνήθηκε. Ουσιαστικά μας νομπάρισε. Και γι' αυτό το λόγο κάπου αισθάνθηκα, ξέρετε, ότι δεν αξίζει και τον κόπο να λες καλά λόγια σε κάποιον που δεν έρχεται να απαντήσει στα ερωτήματά σου. Σήμερα όμως, ακούγοντας αυτό το πράγμα, ειλικρινά λυπήθηκα πάρα πολύ για τη Ρένα, η οποία είναι προσωπική μου φίλη. Και έχω δουλέψει μαζί της. Πάμε παρακάτω. Σήμερα έχω εδώ την κυρία Μαρία Σπυράκη, συνάδελφό μου. Ακόμα είναι συνάδελφός μου. Μυρίζει, αν θέλετε, δημοσιογραφία ακόμα. Είχα. Δεν έχει μπει στην πολιτική καλά. Τώρα μπαίνει. Γιατί το λέτε, έχω παραιτηθεί 32 μέρες. Έχει παραιτηθεί 32 μέρες. Κάνω συστηματική προεκλογική εκστρατεία. Δεν έχω καμία δυνατότητα να επιστρέψω στη δουλειά μου. Και προσπαθώ να πάρω το ευρώ. Πάντα υπάρχει επιστροφή σε όλα, ειδικά σε κάποιον που κάθε 25 χρόνια στη δημοσιογραφία. 23, κύριε Τράγκα. 23, θέλετε, εντάξει, σα έβαλα και δύο ακόμα. Εντάξει. Θέλετε να δείξετε. Κυρία Σπυράκη, εδώ λοιπόν. Όχι, δεν είμαστε. Δεν όχι, προ Θεού, δεν είμαστε. Ευρωβουλευτήνα, υποψήφια τη Νέα Δημοκρατία. Με σταυρό. Ο κύριο Αλέκο Καλύβη, ευρωβουλευτή υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, τον καλωσορίζω. Ο κύριο Αμυρίδη, το ίδιο. Υποψήφιο ευρωβουλευτή τη ΔΙΜΑΡ. Καλησπέρα. Και ο κύριος, καλησπέρα σας, και ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και ξεκινάω με το πρώτο σχόλιο της κυρίας που φιλοξενούμε απόψε, γύρω από την κοχλάουσα πολιτική ατμόσφαιρα η οποία οξύνεται. Παρακολουθώντας τα δελτία, βλέπω ότι πολλώνεται το κλίμα τόσο πολύ, ώστε να ο νους των ανθρώπων, του εκλογικού σώματος των μελών, είναι να είναι ή θα πας με τον ένα ή με τον άλλον, ή με τη σταθερότητα ή με την ανατροπή. Δύο συνθήματα επικρατούν. Τώρα, τι σώη σταθερότητα είναι αυτή, μήπως είναι και φανασία. Ή τι σώη ανατροπή είναι αυτή, όταν μένεις εντός ευρωζώνης, δεν φεύγεις από το ευρώ, δεν έχεις λεφτά να δώσεις. Και βγαίνει σήμερα και ο Σταθάκης και λέει χθες, πότε βγει ο άνθρωπος, ότι εγώ... Μόνο σε αυτούς προσελήφθησαν, δηλαδή τους ανύπαρκτους, τα 4 τελευταία χρόνια, λέω, θα δώσουμε μια ανάταξη μισθού. Εσείς πώς σχολιάζετε την ατμόσφαιρα που ζείτε στην πρώτη πολιτική καθοδός σας? Κοιτάξτε, κύριε Τράγκα, είναι αναμφισβήτητα μια έντονη πολιτική ατμόσφαιρα, διότι είναι πολύ σημαντικό και το διακύβευμα. Διότι δεν συμφωνώ μαζί σας ότι η σταθερότητα που η Νέα Δημοκρατία επαγγέλλεται και η αβεβαιότητα που ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει με τον τρόπο που πολιτεύεται ότι θα φέρει είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομισματός. Είναι δηλαδή δύο τελείως... σταθερότητα με πόσο χρέος στην πλάτη εσείς εννοείτε ότι είναι σταθερό? Δηλαδή άμα έχεις 320 δις στην πλάτη νιώθεις σταθερό στο βάδι και γι' αυτό θα πούμε, κύριε Τράγκα, και θα πούμε για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να μειώσει το κόστος της υπηρέτησης και τελικά να μειώσει και το χρέος. Μόνο έναν αριθμό. Για 50 χρόνια, για 30, για 20. Για 50 και πλέον. Εγώ θα μας τρώω σκονή, αλλά λέω για εσάς, για τα παιδιά σας. Και για 50 και πλέον, κύριε Τράγκα. Διότι, ας πούμε, αν μειωθεί μόνο κατά 0. Για 50 χρόνια. Για και πλέον. Διότι... Με πολιτικό έλεγχο και οικονομική επιτήρηση. Αυτό έτσι κι αλλιώς όλους όσους είναι στην Ευρωζώνη. Αλλά θέλω να σας πω έναν αριθμό. Αν μειωθεί, ας πούμε, μόλις 0,1% το επιτόκιο για τα διμερή δάνεια και μετακυληθούν αυτά στην αποπληρωμή τους στα 50 χρόνια, το όφελος μόλις για 0,1 είναι 26 δισεκατομμύρια. Επιμήκυνση, τι άλλα μέτρα θα πάρεις? Γιατί δεν εγώ παραμονές εκλογών εδώ έχω μια παρτίδα ειδήσεων που μου δίνουν οι συνάδελφοι επάνω, που είναι μέτρα κατά του πληθυσμού. Πλήρωσε. Το λέτε πολύ ωραία, γιατί νομίζω δεν ότι... Δεν είναι δικά μου, το λέτε πολύ ωραία, γιατί το βασικό στοιχείο, στοιχείο αυτής της ιστορίας είναι η μείωση των φορολογικών βαρών. Θέλω λοιπόν, εκτός από αυτά που διαρρέουν ως πληροφορίες, να λάβουμε υπόψη μας και το σχέδιο. Δηλαδή, ας πούμε, είδαμε στο βήμα της Κυριακής τη συνέντευξη του Υφυπουργού, του κ. Μαυραγάνη, ο οποίος λέει μείωση φορολογικών συντελεστών στα φυσικά πρόσωπα. Λέει μείωση φορολογίας στα αυτοκίνητα. Λέει flat rate στις επιχειρήσεις για 15% προοπτικά και λέει η αρχή αυτών των μειώσεων εντός του 2015. Αυτό δεν έγινε προφανώς. Συγχωρείτε τώρα, θέλετε να σας πιστέψει κάποιος. Έγινε σε συνεννόηση με τον κύριο Μαυραγάνη, είναι παραγωγικός υπουργός. Τυχαίο να τον γνωρίσω. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εσείς πιστεύετε ότι το 2015 πρώτον θα υπάρχει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ? Και δεύτερον, με συγχωρείτε πάρα πολύ,
μπορεί να σας πιστέψει αυτός ο οποίος φλέγεται τώρα ότι το 15 θα τον δροσίσετε. Πάντως κύριε Τράγκα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Πρωθυπουργός. Πότε περίπου το 15 θα αρχίσει αυτή η δροσιά. Ότι το 14 δηλαδή θα φέρει πρωτογενές πλεόνασμα και το μοίρασε. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα βγάλει τη χώρα στις αγορές και την έβγαλε. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση για το χρέος και το έκανε. Ο Πρωθυπουργός είπε πρώτα ο πολίτης τώρα και αυτό δίνει. Αφού το μοίρασε, κύριε Τράγκα μου. Αφού το μοίρασε. Το δεν είναι λογιστικό. Αφού έβλεπα και στον πρώην κανάλι σας. Είναι στο λογαριασμό. Εκεί που δουλεύατε και σε άλλα κανάλια, έβλεπα ρεπορτάζ, όχι βέβαια εκτεταμένα, ανθρώπους που βγαίναν και λέγανε ότι πήγαν τα χαρτιά τους και δεν ήταν μέσα στις προϋποθέσεις. Ναι, γι' αυτό θα υπάρξει δεύτερος γύρος. Γι' αυτό θα υπάρξει και ο γύρος. Πόσους γύρους δηλαδή πρέπει, δηλαδή. Πρέπει, 500 φορές... εκατομμύρια είναι, κύριε Τράγκα μου. Βέβαια, δεν τα μοιράζετε εσείς, αλλά εκείνο που θέλω να σας πω. Γιατί. Τι να κάνω, είστε και συναδελφός μου ακόμα. Λοιπόν, όχι ακόμα, δεν είστε. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής πράγμα. Αφού όλοι παραπονούνται ότι δεν τα μοιράσαν και τους λένε φέρτε κι άλλα χαρτιά. Δεν είναι λίγο δούλεμα αυτό, κυρία Σπυράκη, χοντρό δούλεμα. Κοιτάξτε τώρα δηλαδή. Και θέλετε να μιλήσουμε και για την ουσία μερικών πραγμάτων. Ναι. Επειδή θέσατε και το θέμα του κυρίου Θεοχάρη και επειδή καθόλου δεν θέλω να κρύβομαι. Καθόλου. Κύριος Θεοχάρης, με συγχωρείτε, είναι υπεράνω της κυβέρνησης. Υπεράνω είναι. Δεν ελέγχεται ούτε παίρνει οδηγίες από τον κύριο Σαμαρά. Υπεράνω είναι. Έτσι δείχνει τουλάχιστον. Πολιτικές πράξεις κάνει όμως ωστόσο και κάνει μάλιστα πολιτικές πράξεις, όχι σε κενό χρόνο, προκειμένου να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι το γεγονός ότι δεν δόθηκε. Κάνει πολιτικές πράξεις. Όχι. Λέω ότι κάνει πολιτικές πράξεις. Δεν λέω εναντίον της κυβέρνησης. Λέω ότι κάνει πολιτικές πράξεις. Έχει μια δουλειά να κάνει. Ο κύριος Θεοχάρης, λοιπόν. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Θεοχάρης είναι εκεί, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο Παπαδήμος. Είναι γενικός γραμματέας εσόδων με συγκεκριμένη θητεία, κύριε Τράγκα. Ναι, είναι δηλαδή τον ελέγχει επάνω το Μαξίμου. Και επίδοση, όχι. Και επίδοση. Έχει ρήτρα επίδοση ο κύριος Θεοχάρης. Όπως το λέτε. Έχει ρήτρα επίδοση. Ξαναπέστε το για να καταλάβει ο κόσμος ότι ο κύριος Θεοχάρης είναι ανεξάρτητος. Έχει ρήτρα επίδοση λοιπόν, αλλά όφιλε εξ αρχής όταν έβγαζε την οδηγία για τη δέσμευση των αμοιβαίων να εξηγήσει ότι το ακατάσχετο ισχύει για λογαριασμούς έως 1.500 ευρώ. Τώρα του κάνετε κριτική ενώ έχει το ακαταδίωκτο. Εφθαρσός και με τη φάτσα μου. Λέω λοιπόν ότι όταν γίνεται μια πολιτική πράξη, εξηγούμε στον μικροκαταθέτη, εξηγούμε στη μητέρα μου, στη μητέρα σας, αν ζει, οποιονδήποτε, ότι τα 1.500 ευρώ που έχει στην τράπεζα, αν έχει οφειλές στην εφορία, είναι ακατάσχετα. Και αυτό δεν χρειάζεται δεύτερη διευκρινιστική δήλωση. Με συγχωρείτε, τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Μου έκανε εντύπωση, μάλιστα, γιατί εσείς βγάζετε και ειδήσεις κατά καιρούς όποτε βγαίνετε. Όπως βγάλατε και για την περικοπή των επικουρικών συντάξεων όταν είμαστε καλά, πολύ στο... Καλά, αυτό το έχει ψηφίσει η Βουλή, είπατε που να είναι, λυπάμαι πολύ που έρχεται και άλλη περικοπή. Το έχει ψηφίσει η Βουλή, κύριε Τράγκα. Το έχει ψηφίσει, αλλά εσείς το φέρατε ωραία. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τα επικουρικά ταμεία, αν μου επιτρέπετε, την έχει ψηφίσει η Βουλή για να δικαιούμαι κι εγώ, για να δικαιούστε κι εσείς όταν θα γίνετε συνταξιούχος, το επικουρικό ταμείο. Είμαι, αλλά εργάζομαι. Το οποίο μέχρι τώρα, όπως καταλαβαίνετε ίσως, είχε μία ευχέρεια να απλώνει πάρα πολύ τα επιδόματα και να απλώνει πάρα πολύ τις επικουρικές. Κάνω λάθος? Ναι, όχι, πείτε μου κάτι άλλο. Παρακαλώ. Πείτε μου κάτι άλλο, γιατί εσείς βγάζετε και ειδήσεις. Παρακαλώ, όταν μας λέτε για την επιμήκυνση, τι εννοείτε, θα βγείτε δηλαδή στον ελληνικό λαό, θα πανηγυρίσετε και θα πείτε ότι οι επόμενες γενιές, όταν εγώ και εσείς θα είμαστε αστρόσκονοι, θα πληρώνουν ακόμη τους δανειστές την ύπατη αρμοστή, αυτό είπατε. Ότι μέχρι το 2060-70, κυρία Σπυράκη, η μοίρα που υπογράφει. Με συγχωρείτε, έχει η κυβέρνηση επάνω αυτή που σας βάλανε και ευρωβουλευτή να τώρα υποψήφια. Επίγνωση της θνητότητας. Δηλαδή ότι υπογράφουν για παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Δεν έχουν γεννηθεί αυτά τα παιδιά, κυρία Σπυράκη. Και επίγνωση για τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετείται το χρέος και γι' αυτό δίνει την πολύ μεγάλη μάχη για να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης. Όπως έχει και επίγνωση ότι διεθνώς οι πρακτικές λένε ότι σημασία έχει πόσα δίνεις κάθε χρόνο να εξυπηρετείς το χρέος σου και όταν φτάσεις να δίνεις 3 δισεκατομμύρια, κύριε Τράγκα μου, τότε αυτόματα έχεις μειώσει πάρα πολύ. Έχετε το δει και άλλη χώρα της Ευρώπης με 4 τράπεζες. Και σου περισσεύουν λεφτά. Πέστε μια χώρα της Ευρώπης που έχει 4 μόνο τράπεζες. Να συζητήσουμε όλα τα θέματα ιδιώ μας. Όλα τα θέματα ιδιώ μας. Όχι, βάλτε μια τελεία, όχι. Αλλά επειδή εσείς όμως ο συνάδελφος έχετε εμπειρίες μεγάλες. Εμπειρίες ευχαριστώ πολύ. Πώς θα είναι να ζήσουν μόνο οι όμιλοι στην Αθήνα και 4 τράπεζες. Δεν είπα κάτι τέτοιο ποτέ. Θα πάω στον κύριο Γαλίβη. Θα πάω στον κύριο Γαλίβη. Όχι να πάμε σε διάλειμμα, να πάρω τον κύριο Καλύβη πρώτα στην συνέντευξη. Ο κύριος Καλύβης είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι, και θέλω να το ρωτήσω, κύριε Καλύβη, θα σταντάρετε, υποψήφιος ευρωβουλευτής, θα σταντάρετε επιτέλους το οικονομικό πρόγραμμά σας? Διότι ακούγονται καθημερινά πράγματα τα οποία δεν ξέρω, το κάνουν επίτηδες.
προκαλούν στον κόσμο αμφιβολίες. Διώχνουν τον κόσμο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τη μια μέρα μιλάει ο φίλος μου ο Μανώλης Ογκλέζος για εσωτερικό, αναγκαστικό εσωτερικό δανεισμό. Την άλλη λέει όχι, επί των εισοδημάτων. Δεν είπαμε επί των καταθέσεων. Όμως έχει πάρει κάποιος, έχει ακούσει τον καταθέσεων. Πιστεύει ότι είναι τον καταθέσεων. Την άλλη μέρα βγαίνει ο Σταθάκης, λέει τα τέσσερα τελευταία χρόνια εμείς θα επιστρέψουμε τον κατώτατο μισθό εκεί που ήταν. Θα τον πάμε εκεί που ήταν. Ναι, αλλά πόσοι έχουν προσληφθεί τα χρόνια του μνημονίου με 1,5 εκατομμύρια ανέργους. Θέλω να πω, κύριε Γαλίβη, κάποτε δεν πρέπει κάποιο συντονιστικό όργανο για να μην εξαπατώνται οι ψηφοφόροι μέσα σε έναν εφέλωμα ή τουλάχιστον συγχαίονται, συγχύζονται. Δεν πρέπει κάποιο από τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει είναι αυτό και αυτό και δεν είναι άλλο. Ναι, θα μιλήσω πολύ συγκεκριμένα για αυτά που θέτεται. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να πω για αυτό που έγινε σήμερα με τον κύριο Πάγκαλο. Ο κύριος Πάγκαλος επανειλημμένα προκαλεί. Δεν θέλω να μπω στην ουσία αυτό που λέει, είναι απαράδεκτα έτσι κι αλλιώς. Μένω σε μια δήλωση που έχει κάνει. Ότι όταν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα φύγει από την Ελλάδα. Εάν είναι, εν πάση περιπτώσει, πιστεύει αυτά που λέει ή τα εννοεί, καλό είναι να ετοιμάζει τις βαλίτσες του. Γιατί το λέτε αυτό, δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτό που λέτε. Το μόνο που αξίζει. Είναι κρυκτική δήλωση. Ο κύριος Πάγκαλος ήταν οξύς. Το μόνο αλλά που αξίζει για τον κύριο Πάγκαλο είναι ότι πρόκειται να ληφθούν μέτρα εναντίον του. Όχι, όχι, όχι. Που θα τον υποχρεώσουν σε απέλαση. Ο ίδιος είπε ότι θα φύγει από την Ελλάδα διότι δεν αντέχει μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ας ετοιμάζει τις βαλίτσες του. Είστε πολύ σίγουροι γι' αυτό? Κοιτάξτε, από ότι. Τα γκάλο που είδα χθες, το τελευταίο που είδα στην εκπομπή του κυρίου Πρεδεντέρη. Ήταν, εντάξει, εγώ να δεχτώ ότι ακόμα, θέλετε να το πω έτσι, ότι είναι πειραγμένα όλα τα γκάλο. Αλλά πόσο πειραγμένο μπορεί να είναι ένα γκάλο το οποίο σας βγάζει στήθος με στήθος? Να είναι δύο μονάδες, λοιπόν, να είναι τρεις μονάδες, λοιπόν, τέσσερις μονάδες, κύριε Καλύβη. Οι πιο σοβαρές δημοσκοπίες δείχνουν προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ, το πόσο μεγάλο θα είναι, αυτό είναι θέμα... Ας το πούμε του ίδιου του κόσμου. Εμείς λέμε ότι όσο μεγαλύτερο είναι, πρέπει να είναι, για να ανοίξει ο δρόμος, για να αλλάξει η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας. Επιτέλους να φύγει το παλιό πολιτικό σύστημα και να υπάρξει μια νέα κατάσταση στη χώρα μας. Εάν υπάρξει τόσο μεγάλη διαφορά, την οποία επιδιώκουμε και θέλουμε, προφανώς θα δημιουργηθεί μείζον πολιτικό θέμα και έχω την εντύπωση ότι θα κινηθούμε προς εκλογές. Και εμείς το λέμε ανοιχτά. Θέλουμε να γίνουν εκλογές. Αυτή η κυβέρνηση έπρεπε να είχε φύγει όσο γίνεται πιο νωρίτερα. Διότι όσο μένει η χώρα οδηγείται σε μια καταστροφή και δεν κλείνει ο κύκλος της τραγωδίας που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και γι' αυτό καλούμε τον κόσμο με την ψήφο του να ανοίξει ωραία. Αυτό το δρόμο. Τώρα, εγώ λέω ότι για τα συγκεκριμένα. Εκλογές και πάμε μέσα στο καλοκαίρι. Πέστε μου κάτι. Εγώ ακούω συνεχώς τον κύριο Τσίπρα και μου έχει κάνει εντύπωση αυτό. Βέβαια, εντάξει, ρίχνει αντισώματα. Ειλικρίνεια, ή αν θέλετε, ρίχνει αντισώματα για να μην του κάνουν αύριο με το χέρι. Εκατομμύρια άνθρωποι έτσι. Λέει ότι θα παραλάβει καμένη γη. Πέστε μου, το έχω ακούσει εγώ τουλάχιστον στα 50 χρόνια που κάνω δημοσιογραφία. Πρέπει να το έχω ακούσει καμιά 30 φορές από διαφορετικούς πολιτικούς, ηγέτες και μη, στελέχη κομμάτων, παραλάβαμε καμένη γη κτλ. Και μάλιστα έχει παίξει και. Εσείς δηλαδή αύριο το πρωί με το που θα έρθει, τον άκουσα και με τον κύριο Ρόιτερ και με τους άλλους, που λέει ότι άδικο θα έχω να πω ότι παρέλαβα από καίδια. Αυτό όμως δεν δίνει καμία ελπίδα στον άλλον. Το να του λες ότι θα χρειαστώ κι εγώ 10 χρόνια για να σε φτιάξω. Δεν του δίνει καμία ελπίδα. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Ναι, να πούμε και το εξής. Αν έλεγε ο κύριος Τσίπρας ότι την επόμενη μέρα θα τα φτιάξουμε όλα, πάλι δεν θα το πιστεύατε. Και πολύ δικαιολογημένα δεν θα το πιστεύατε. Δίνει ένα πλαίσιο, ένα πλάνο ενεργειών οι οποίες θα γίνουν, όπως δίνουμε ως κόμμα. Και με έναν τρόπο που θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο. Διότι αν είναι και εμείς να πούμε άλλα πράγματα πριν τις εκλογές και να κάνουμε άλλα μετά, με συγχωρείτε, τα ίδια θα είμαστε και εμείς. Όχι, εγώ δεν σας λέω. Θέλουμε να είμαστε. Δεν θέλουμε να είμαστε το ίδιο πράγμα. Αλλά επειδή, εγώ δεν αμφισβητώ την ειλικρινιά του ότι θα παραλάβει καμένη γη, ότι πιστεύει ότι θα παραλάβει καμένη γη. Εγώ μα βλέπω όμως ότι οποίος... δεν υπάρχει ένα αναλλακτικό πλάνο. Κοιτάξτε κάτι. Δηλαδή να πάμε λοιπόν σε αυτό. Να πάμε λοιπόν σε αυτό. Ή θα πάμε λοιπόν σε αυτό. Θα φέρω λεφτά από εκεί ή θα κάνω αυτό. Να πάμε λοιπόν σε αυτό το πιο συγκεκριμένο το οποίο θέσατε έτσι ή αλλιώς. Το ένα είναι να συνεννοηθούμε ότι αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση δεν πρόκειται να υπάρξει διέξοδο. Θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Ο λαός δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να δει μια άσπρη μέρα εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, η οποία δεν είναι ότι είναι από πρόθεση κακός αυτός που την εφαρμόζει, είναι ότι γεγονός ότι όσο εφαρμόζεται η πολιτική των μνημονίων, τα οποία δεν τελειώνουν,
Έτσι, για να είμαστε σαφείς, δεν τελειώνουν τα μνημόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ανάκαμψη της χώρας για να... Αυτό σημαίνει ότι δεν σκίζεται κανένα μνημόνιο, έτσι. Όχι, τα μνημόνια δεν τελειώνουν. Δεν τελειώνουν. Εφαρμογή και από άλλες κυβερνήσεις. Δεν εννοώ ότι με αυτή την κυβέρνηση, η οποία λέει ότι τελειώνουν τα μνημόνια, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Τα μνημόνια τελειώνουν όταν καταργηθούν. Είναι 420 περίπου εφαρμοστικοί νόμοι. Εάν η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι έστω και έναν από αυτούς τους 420 θα τον καταργήσει, τότε μπορεί να μιλάει με ένα διαφορετικό τρόπο. Εάν δεν το κάνει, σημαίνει ότι λέει ψέματα στον ελληνικό λαό και τουλάχιστον πάνω σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει σιωπή. Κατά τον κύριο Τσίπρα θέλουν μήνες, χρόνια. Ναι, να σας πω. Και το ερώτημα, ξέρετε, που μου λέει εμένα ο Μπάμπης ο φίλος μου ή ο Δημήτρης ο φίλος μου, είναι πόσα χρόνια θέλει το παλικάρι για να ολοκληρώσει μια κατάργηση άλλων νόμων και να περάσουμε σε άλλες βάσεις και δομές. Προσέξτε, δεν είναι του τράγκα μια ερώτηση παγίδα σε εσάς ή σε οποιονδήποτε. Είναι αυτό που κουβεντιάζεται στο πρώτο πεζοδρόμιο σου. Ναι, δικαιολογημένο ο κόσμος. Και γι' αυτό ίσως σας ροκανίζει και έχει μια αρματόδια. Ναι, όχι, όχι. Δείχνει τις απαιτήσεις του κόσμου και τις προσδοκίες, οι οποίες θα έχει αντιμετωπίσει και μια κυβέρνηση αριστεράς. Και γι' αυτό λοιπόν οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Εμείς, όχι τώρα. Θέλω να σας υπενθυμίσω, το 2012 στην Αθηναίδα είχαμε καταθέσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που από τότε λέγαμε ότι έχουμε άμεσα μέτρα. Από τα άμεσα μέτρα είναι η αύξηση του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ για όλους. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Και λέει, είναι ένα μέτρο. Είναι ένα μέτρο. Μου επιτρέπετε να. Ναι, αν θέλετε να σχολιάσετε αυτό που λέω, σας λέω λοιπόν. Αλλά λέει, τώρα θέλετε να σχολιάσω εγώ τι λέει ο κύριος Κύρτσος. Όχι, να σας πω ότι άλλο λέει. Μιλάμε συγκεκριμένα. Ο κύριος Κύρτσος δεν είναι σκιώδης υπουργός ανάπτυξης. Μισό λεπτό. Η δέσμευση την οποία έχουμε και την οποία την επαναλαμβάνουμε. Το σημειώνω, κύριε Καλλίδη. Να το σημειώσετε και πολύ καλά να το σημειώσετε, γιατί αυτό θα εφαρμοστεί. Στα 751 ευρώ. Διότι είναι ένα μέτρο όχι μόνο κοινωνικά δίκαιο, αλλά θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα στην οικονομία και θα φέρει και έσοδα στο κράτος. Διότι μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, μιλάμε ότι θα αυξηθούν οι εισφορές για τα ασφαλιστικά ταμεία, μιλάμε ότι θα αυξηθεί η φορολογία αντικειμενικά, εφόσον αυξηθεί ο μισθός, προς το κράτος. Άρα λοιπόν ένα μέτρο το οποίο θα γίνει από τα πρώτα. Βάλτε από εκεί και πέρα. Πρέπει να πάρω διαφημίσεις. Ωραία, και να γυρίσω όμως γιατί. Δεν υπάρχει ρεύμα εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, παρακαλώ. Το Crash που κυκλοφορεί. Ντοκουμέντο. Κατασκοπία και σκοτεινές business από τους ανθρώπους Σαμαρά Παπανδρέου. Όλες οι συνομιλίες Παπασταύρου Καρατζαρόντου. Εκρηκτική αποκάλυψη. Κασέτα φωτιά με ομολογία στελέχους της ΕΕΠ. Πώς απόρριτες πληροφορίες που προορίζονταν για τον Καραμανλή έφταναν στον Παπανδρέου και την Αμερικανική πρεσβεία. Ακόμη. Φροντιστήριο Τσίπρα από τους Πέκχαρτ και Μίλλερ. Οι θερμές επαφές και η μίηση στην Αμερική. Λίστα Λαγκάρντ. Κίτι μαγείρευσαν μέσα στην ΕΕΠ. Πώς μάθαινε η ΕΕΠ για το τι έλεγαν οι Αμερικανοί ανταποκριτές για Παπανδρέου. Ευάγγελος Αντώναρος. Αποκαλύπτει την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Κράς Μαΐου. Το καλύτερο μέχρι σήμερα. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μεταδίδεται online στο crashonline.gr. Για όσους δεν μπορούν, δεν έχουν Nova, Nova 852 είναι η θέση του Contra Channel, επίσης η DJA, και όσοι δεν μπορείτε να μας πιάσετε διαφορετικά, στο crashonline.gr μεταδίδεται αυτή την ώρα ζωντανά. Μπείτε μέσα, θα δείτε όλη την εκπομπή, όπως επίσης και την εισαγωγή μου, επειδή πολλοί παίρνετε τηλέφωνο εκεί, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, θα το δείτε. Αύριο κυκλοφορεί αυτό το περιοδικό. Και πάω στον κύριο Αμυρίδη. Κύριε Αμυρίδη, τελείωσε ο κύριος Καλύπης. Μια κουβέντα, για να πάρω και μια κουβέντα. Τέθηκαν πολλά ερωτήματα, απλά για να μην φανεί ότι δεν απαντώ. Ερωτήματα δεν τέθηκαν πολλά, για την οικονομία είναι το θέμα τώρα. Το ξέρω. Ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει. Λοιπόν, εμείς βάζουμε δύο βασικές προτεραιότητες. Εκείνη η διαφορά μας. Κάνουμε αντιστροφή προτεραιότητων. Για μας το πρώτο θέμα είναι η ανεργία, το δεύτερο θέμα είναι η ανθρωπιστική κρίση. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Ό,τι διαθέσιμοι πόροι υπάρχουν θα συγκεντρωθούν εκεί πέρα. Και από εκεί και πέρα, στα μεγάλα ζητήματα. Εκ της φορολογίας ή πόροι οι οποίοι θα σπεύσουν οι πλούσιοι να καταβάλουν τον ρόλο τους. Κοιτάξτε κάτι. Οπωσδήποτε θα υπάρχει ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα απαλύνει την φορολογική επιβάρυνση των πιο χαμηλών στρωμάτων. Πώς πάνω θα πάτε στον αστικό πληθυσμό στους πλουσιότερους στη φορολογία? Τι είναι ότι έχω ακούσει για 4 μονάδες από το μιλιό.
Όχι, δεν έχει. Έχετε λάθος. Λέει ότι έχετε μπορούσε λάθος να αυξηθεί, λέει ο κύριος Σταθάκης. Όχι, έχετε λάθος. Είναι η διαφορά που υπάρχει. Είναι, ναι, η διαφορά που υπάρχει από το μέσο ευρωπαϊκό. Έχω δηλώσει όρο. Στο ραδιόφωνο. Ναι, αυτό σας λέω. Είναι η μέση διαφορά που υπάρχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Είναι ένα αυτό γενικό. Στους μέσους όρους ξέρετε, χάνεται. Λέμε μέσο ακαθάριστο εθνικό προϊόν και βάζουμε τα 2 ευρώ που μπορεί να παίρνει κάποιο, α πούμε, και τα 100.000 και βάζουμε μέσο όρο. Θέλω να σα πω ότι η Γερμανία είπατε εδώ, σας λέω λοιπόν, και οι άλλοι, σας αυτό λέω, θέλουν, μεγαλύτερη φορολογία θέλουν. Οι Γερμανοί θέλουν τη φορολογία που υπάρχει. Εμείς λέμε ότι θα αλλάξει όλο το καθεστώς φορολογίας, θα υπάρχει αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, το έχουμε πει, το έχουμε δεσμευτεί σε αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για το θέμα του χρέους, έχουμε μιλήσει συγκεκριμένα για την προσπάθεια διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Και από εκεί δεν είναι λύση στο πρόβλημα. Αν σας πούνε οι Γερμανοί, θα έρθω πάλι σε εσάς. Δεν είναι πρόβλημα, γιατί δεν είναι λύση στο πρόβλημα του. Όχι, δεν έχετε απαντήσει. Πρέπει να υπάρχει διαγραφή. Δεν απαντάει κανένας αν η Γερμανία αύριο μεθαύριο πούνε δεν υπάρχει κούρεμα. Και η επιμήκυνση θα γίνει κάτω από αυτούς τους όρους. Η Ελλάς τι θα πει. Η πτωχή Ελλάς στον Νότο των Βαλκανικών. Τι θα πει. Δηλαδή ποιο θα βγει αριστερός δεξιός να του πει τι. Έτσι που το κάνανε το πράγμα. Μα κοιτάξτε κάτι, εάν και η αριστερά δεν πει αυτά που πρέπει να πει, με συγχωρείτε, θα πάει εκεί που πήγαν και άλλοι. Σας το λέω. Εντάξει. Θα υπάρξει διαπραγμάτευση σκληρή και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ενεργοποίηση του λαού, ναι, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ωστόσο, τουλάχιστον θα υπάρχει διαπραγματευτής, διότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε διαπραγματευτής. Κύριε Σαμυρίδης, κύριε Αμυρίδη, ναι, Δημάρ, βλέπω, άκουγα χθες τον Γκάλοπ, την GPO εκεί που τα άκουγα και επειδή, όπως σας είπα, δεν τα πιστεύω τα Γκάλοπ, κοιτάτε την κάμερά σας, αλλά έλεγε ότι ο πιο δημοφιλής είναι ο κύριος Κουβέλης με 37%, αλλά εσείς πιάνετε, δεν πιάνετε το μέτρο στο 3. Τι σωή δημοφιλία είναι αυτή που έχει και ο πρόεδρος και φίλος ο κύριος Φανόρης. Δηλαδή 3% πιάνει, δεν το πιάνει τώρα και στις εθνικές εκλογές θα το έχει και πιο κάτω και η δημοφιλία είναι 37%, δηλαδή να σε κάψω για ένα σαλίψο μέλι. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Να είστε, εγώ τι είδα και εγώ τη δημοσκόπηση. 24,5 η Νέα Δημοκρατία, 7 το Πασόκ, 31,5 με αναγωγή, τι είμαστε 37-38. Ναι, ναι. Έτσι, άρα 37-38. Η κοινωνία σήμερα πιστεύετε. Μισό λεπτό. Βγαίνετε έξω και βλέπετε ότι υπάρχει 40% για την κυβέρνηση. Δεν το κατάλαβα. Άμα το βλέπω. Ειλικρινά βγαίνω καμιά φορά έξω και φωνάζω ποιο θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και βλέπω και στρίβουν από τα κόμματα. Εγώ σα μιλάω για σας μιλάω με αναγωγή. Με αναγωγή το χθεσινό αποτέλεσμα με 12% αν αποφάσισε και τα μικρά κόμματα που δεν θα μπουν, θα πάει στο 37-38-40%. Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό το ποσοστό. Α, από εκεί πέρα το πιστεύετε. Εσείς που θα κολλήσετε πέρα μετά ως Δημάρ. Προσέξτε λίγο, προσέξτε. Το 3%, ναι, από το 12, απαντάει ότι το 30% είναι πιο κοντά να ψηφίσει η Δημάρ. Άρα, η δυναμική υπάρχει, η δική μου εκτίμηση ότι θα είμαστε πάνω από 4 περίπατα. Άποψή μου. Αυτό που έχω γυρίσει 35-36 νομούς και άλλους 4 αύριο, 40 αυτά. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εκεί τη μέρα θα υπάρξει, θα υπάρξει αποτέλεσμα μικρότο. Ναι. Θα τρίβονται τα μάτια τους αυτά που θα δούμε. Δεν μιλάει ο κόσμος. Ο κόσμος είναι βουβός. Και καταλαβαίνω ότι είναι βουβός, θα στείλει μήνυμα και θα στείλει πολιτικό μήνυμα ανατροπής. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω, δεν έχω κανένα λόγο, πιθανό πολιτικό λόγο να έχω. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Το αποτέλεσμα θα τρίβουν πολύ τα μάτια τους και δεν θα είναι πολύ ευχάριστο. Δεύτερο, αν οι διαστάσεις της πολιτικής του ήθους. Όταν λέτε ευχάριστο, εννοείται για τους μεγάλους. Για πολλούς. Τους για πολλούς, ε. Για πολλούς. Θα πάνε σπίτια τους από αυτές τις εκλογές μερικοί ή θα περιμένουμε τις εθνικές για να πάνε οριστικά. Το ίδιο 24ωρο θα έχουμε μεγάλες πολιτικές εξελίξεις. Το ίδιο 24ωρο. Δηλαδή, ίδια βραδιά. Εμεί μου πείτε, θα φύγει το βράδυ ο Αντώνης από τον Μαξίμο. Δεν είπα εγώ πρόσωπο. Εντάξει. Δηλαδή, άμα χάσει, ας πούμε, θα πει χαλαρή ψήφο. Ή όχι, λέτε. Να μιλήσω λίγο για την Δημάρ. Ναι. Τα είπατε εσείς. Όχι, εσείς που θα κολλήσετε μετά. Θα βλέπω θα παρέα θα με τον Γιώργο Παπανδρέου. Βλέπω αύριο εάν ο ΣΥΡΙΖΑ μπει σε μια φάση ποσοστού, έτσι θα το πω, που είναι έχει κυβερνησιμότητα. Εσείς θα πάτε κοντά του. Για να φτάσω εκεί. Ε? Για να φτάσω εκεί. Για να πας με κάποιον, ναι, πρέπει να δεις τι είσαι εσύ. Ναι. Που είσαι. Και αυτό που λέει η Δημοκρατική Αριστερά, η διαστάση λέει του ήθους, του ρεαλισμού, της ευαισθησίας, της σοβαρότητας και της ευθύνης που διακρίνουν τη Δημάρ και τον πρόεδρο της, αν αποτιμηθούν από τους πολίτες ως στοιχεία τα οποία λείπουν σήμερα από την πολιτική ζωή και τα έχει η Δημάρ,
Άρα το αποτέλεσμα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Γι' αυτό λέμε ότι ποιοτικά έχουμε τα εχέγγυα. Ποσοτικά ζητάμε να μας δώσει μια δυνατότητα. Να μου επιτρέψετε, ας πούμε, ναι. Εγώ τουλάχιστον επειδή πρέπει να τα κάνω φραγκοδίφραγκα, ας πούμε, για τον κόσμο, αυτό είναι λίγο περικοκλάδα. Δηλαδή, εσείς στηρίξατε τα μνημόνια. Στηρίξατε την τρικοματική κυβέρνηση. Ποια μνημόνια, δηλαδή, δεν στήριξε κανένα μνημόνιο. Όχι, πώς δεν στήριξατε. Πότε στήριξε μνημόνιο, ούτε μεσοπρόθεσμο ούτε μνημόνιο. Καλά, δεν είσαστε μέσα στην τρικοματική. Και φύγατε τότε με την ΕΡΤ. Μα δεν ψηφίσατε. Δεν παρετήθηκατε και είπατε γεια σας. Για τα εργασιακά δεν ψηφίσαμε. Και μείνανε επί ξύλου κρεμάμενοι οι άλλοι δύο. Ναι, βλέπετε όμως και με τα ρύθμιση για την ΕΡΤ πώς γίνεται αυτές τις μέρες. Ήταν να φτάσουν εκεί. Ναι, εντάξει. Έτσι και επειδή μιλήσατε για. Να επιστρέψουν οι απολυμμένοι από άλλη κυβέρνηση, γιατί εγώ βλέπω ότι κλείνουν συμφωνίες. Όλα τα κόμματα να πάνε να μιλάνε στα πάνελ. Κοιτάξτε, πράγμα σοβαρή με τον κόσμο. Γιατί έτσι γελιοποιείται το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να βρεις το θεσμικό τρόπο να απαντήσεις πώς θα δημιουργήσεις αυτές τις θέσεις. Ο στόχος πρώτα είναι να κρατήσεις αυτές που υπάρχουν. Αν δεν πιάσετε το μέτρο, τι κάνετε. Να πω μια κουβέντα μόνο για τη σταθερότητα. Είναι δυσάρεστο αυτό που λέω, αλλά πριν πάω και στον εκπρόσωπο του κοινού. Κοιτάξτε, με εικασίες δεν μπορώ να απαντήσω. Εγώ είμαι σίγουρος αυτό που νιώθω, αυτό που λέω. 4% μας είπατε. Πάνω από 4%. Άρα δεν υπάρχει κανένα. 4%. Να πω λίγο μια κουβέντα για τη σταθερότητα. Βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική σταθερότητα πρέπει να υπάρξει στη χώρα, αλλά με άλλη κατεύθυνση. Στη διαφορετική κατεύθυνση. Γιατί, αν μιλάμε για την πολιτική σταθερότητα σήμερα, για δέστε, για το που θα πουλάνε τις πατάτες και τα καλτσόν στη λαϊκή, συζητούσε 48 ώρες η Βουλή και εγώ δεν ξέρω να πέσει η κυβέρνηση. Αν αυτή η κυβέρνηση για τα καλτσόν μπορεί να μην έχει σταθερότητα, φανταστείτε σε μεγάλα ζητήματα τη χώρα τι σταθερότητα μπορεί να έχει. Λοιπόν, τώρα να πω και εγώ κάτι. Επειδή αύριο κυκλοφορεί το ΚΡΑΣ και εγώ μέσα μία ανάλυση του κ. Πανάτου, Οικονομικού Πανεπιστημίου τη Αθήνα. Θα σας πω ότι δίνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας ένα μικρό δείγμα. Η Νέα Δημοκρατία 5 έδρες. Το ΠΑΣΟΚ 1, ελιά. Το ΚΚΕ 2. Ο ΣΥΡΙΖΑ 6. Χρυσή Αυγή 3. ΑΝΕΛ 1. ΔΙΜΑΡ 1. Και το Ποτάμι 1. Αυτό μέσα από μια διαδικτυακή έρευνα μαζί με τα, πώς τα λέτε εσείς, τα τηλεφωνήματα που κάνουν οι άνθρωποι του κυρίου Πανά, ο οποίος έχει πέσει σε όλες τις εκλογές κοντά. Μπορεί να μην πέσει τώρα. Αλλά πάντως αυτό βγάζει, μου έχει στείλει μια ανάλυση για το περιοδικό, τη δημοσιεύω αύριο. Την έχω πάρει γιατί είναι το τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου που κάνει έρευνες και δημοσκοπήσεις και τέτοια, το τμήμα του. Και για αυτό το λόγο. Και πάω τώρα στον κύριο Παπαδάκη, το ΚΚΕ. Ανεβασμένο μου φαίνεται. Ο κύριος Κουτσούμπας έχει μια, έτσι, ένα σκληρό λόγο. Μάλιστα φιλοξενώ μια συνέντευξή του αύριο, να το πω έτσι εφημιστικά, η οποία είναι η πιο σκληρή συνέντευξη που έχει δώσει τους τελευταίους μήνες ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πείτε μου κάτι, εσείς τι περιμένετε από αυτές τις εκλογές? Να κολλήσετε με κανένα, δεν κολλάτε έτσι μετά, έτσι. Θα ακολουθήσετε πάλι τον ίδιο μοναχικό δρόμο, ας πούμε. Δεν είναι καθόλου μοναχικός όταν. Εντάξει, μπορεί να βγείτε με αυξημένα ποσοστά. Όταν αλλά το ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλετε να το βλέπετε. Δεν είστε καθόλου μοναχικός. Και το λέμε αυτό γιατί, για παράδειγμα, λέμε για τις δημοσκοπήσεις εδώ, αλλά μια πραγματική καταγραφή της θέλησης, ιδιαίτερα της νεολαίας και των φοιτητών και σπουδαστών, έγινε στις πρόσφατες φοιτητικές και σπουδαστικές εκλογές. Που η πασποδαστική, η δύναμη που στηρίζει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, ήρθε δεύτερη δύναμη στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ και μάλιστα αυτό πέρασε αβροχής πόση από τα κανάλια και τα μέσα ενημέρωσης. Το λέμε αυτό γιατί είναι ένα στοιχείο που πρέπει να ολοκληρώσει ο λαός και στη σκέψη του και το επόμενο διάστημα για να ολοκληρώσει αυτό το βήμα που έκαναν οι φοιτητές και οι σπουδαστές πριν λίγες μέρες. Το λέμε αυτό γιατί παρακολουθούμε μια διπολική αντιπαράθεση. Υπάρχει δηλαδή προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να εκβιάσει το λαό, να τον τρομοκρατήσει, με το μαχαίρι στο λαιμό να δεχθεί σταθερότητα, λέει. Δηλαδή, σταθερότητα είναι συνέχιση των αντεργατικών μέτρων ΕΣΑΗ, να αποδεχθεί να συμβιβαστεί με τη φτώχεια, με τα αντεργατικά μέτρα. Και με νομίζω ότι έχει εμπειρίες ο ελληνικός λαός, Καραμαλήσει τάγκς, Παπανδρέου η Χάος. Από τέτοια διλήματα έχει διλήματα έχει ο ελληνικός λαός, έχει τους καταλληλότερους πρωθυπουργούς. Και βεβαίως ο καταλληλότερος κύριος Σιμίτης, ο οποίος ήταν ο καταλληλότερος άνθρωπος που υποθήκευσε τη χώρα, κατά τη γνώμη μου. Ο ενεχειριαστής της χώρας, δηλαδή. Παρακολουθούμε λοιπόν όλη αυτή την πορεία και μάλιστα προεκλογικά συνεχίζονται τα αντεργατικά μέτρα. Και βλέπουμε με διάφορες ρυθμίσεις, οι οποίες μάλιστα πρικοδοτούν τους επιχειρηματίες.
είναι δείγμα της ανάκαμψης που θα έρθει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ τέτοιου είδους ανάκαμψη. Δείτε με τους Σεγιαλούς τι γίνεται. Γη και είδωρ και πεσικές οι παραλίες στους επιχειρηματίες του τουρισμού. Και την ίδια ώρα ο λαός όχι μόνο να τσακίζεται και όχι μόνο οι υπάλληλοι στον τουρισμό να, με εξοδοτικά ωράρια και μισθούς πείνας, αλλά και την ίδια ώρα ο λαός να μην μπορεί να απολαύσει όχι μόνο διακοπές 20 και 30 μέρες που κάνει πριν, αλλά ούτε Σαββατοκύριακο. Το λέμε λοιπόν ότι τέτοιου είδους ανάκαμψη τάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και απ' την άλλη υπάρχει το εμπόριο ελπίδας από το ΣΥΡΙΖΑ. Με την έννοια της κοροϊδίας τα λέγαμε, γιατί κοιτάξτε να δείτε, έχουμε τις δηλώσεις, εδώ έχουμε συγκεκριμένες τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και το άλλοτε τρισκατάρατο μνημόνιο που θα ήταν ένα χαρτί το βράδυ των εκλογών που θα γινόταν κομφετή, έχει γίνει 420 εφαρμοστική νόμη. Νομίζω που το έσκησε και ο κύριος Θοδωράκης, νομίζω που να το... ζήτησε ένα μνημόνιο και το έσκησε παρουσία. Επί της ουσίας αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι μπορεί να έχουν διαφορές στο μείγμα διαχείρισης που ακολουθήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, όμως τα κύρια... στα στρατηγικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της στήριξης των βιομηχάνων και της λεγόμενης υγιής επιχειρηματικότητας που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ότι ο λαός πρέπει να πληρώσει το χρέος. Η Ελλάδα δεν έχει βιομηχανία, κύριε Παπαδάκη. Υπάρχουν και βιομηχανοί, υπάρχουν, δηλαδή, υπάρχουν και πρώτη, και πρώτη και παγκόσμια δύναμη. Και πρώτη παγκόσμια δύναμη εφοπλιστές. Γιατί έχουν κλείσει όλες. Δεν έχουν κλείσει όλες και κάποιες αναπτύσσονται και το επόμενο διάστημα, ξέρετε, μετά την κρίση θα υπάρξει και ανάκαμψη. Μιλάτε για 15 χρόνια μετά, για 10 χρόνια, για 20. Δεν θα είναι τόσο γρήγορα. Τα τσακισμένα εργατικά λαϊκά δικαιώματα στο επόμενο διάστημα θα δείτε ότι θα υπάρχουν. Στον χρόνο που απομένει, ναι, απλά θα πάω σε break, θα γυρίσω και θα πάρετε ο καθένας το λόγο. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση να κλείσω. Για να κάνετε και μια τελική παρουσίαση του τι λοιπόν, πιστεύετε και πού πάτε. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση λοιπόν, είτε Νέας Δημοκρατίας είτε ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύουμε ότι ο λαός δεν θα διχαίρει. Σήμερα υπάρχει ισχυρό καπακαπάξιμο που μπορεί να είναι επιλογή για το λαό. Επιστρέφω με την κυρία Μαρία Σπυράκη εδώ και θα την παρακαλέσω να κάνει μια παρουσίαση, γιατί κοιτάξτε, σε λίγα 24 ώρα αυτοί οι άνθρωποι κατεβαίνουν να πάρουν την ψήφο σας. Ο καθένας λοιπόν στο λεπτό που διαθέτω θα κάνει μια παρουσίαση. Πάμε σε διάλειμμα. Στο Crash που κυκλοφορεί. Ντοκουμέντο. Κατασκοπία και σκοτεινές business από τους ανθρώπους Σαμαρά Παπανδρέου. Όλες οι συνομιλίες Παπασταύρου Καρατζαρόντου. Εκρηκτική αποκάλυψη. Κασέτα φωτιά με ομολογία στελέχους της ΕΕΠ. Πώς απόρριτες πληροφορίες που προορίζονταν για τον Καραμανλή έφταναν στον Παπανδρέου και την Αμερικανική πρεσβεία. Ακόμη. Φροντιστήριο Τσίπρα από τους Πέκχαρτ και Μίλλερ. Οι θερμές επαφές και η μίηση στην Αμερική. Λίστα Λαγκάρντ. Κίτι μαγείρεψαν μέσα στην ΕΕΠ. Πώς μάθαινε η ΕΕΠ για το τι έλεγαν οι Αμερικανοί ανταποκριτές για Παπανδρέου. Ευάγγελος Αντώναρος. Αποκαλύπτει την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Κρας Μαΐου. Το καλύτερο μέχρι σήμερα. Πάω στην κυρία Σπυράκη για ένα τελικό σχόλιο. Να πάμε μαζί να πάρουμε τη στροφή. Να πάμε μαζί να πάρουμε τη στροφή, γιατί φάνηκε ότι ο Πρωθυπουργός ξέρει τη δουλειά και ξέρει να διαπραγματεύεται σε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Και τι εννοώ, κύριε Τράγκα? Εννοώ να μειωθούν οι φόροι, να μειωθούν οι φόροι στα νοικοκυριά, να μειωθούν οι φόροι στις επιχειρήσεις, να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δανειστούν, να πάρουν την πολυπόθητη ρευστότητα που δεν την είδαμε ως τώρα, να την πάρουν και να ανοίξουν μία θέση εργασίας ο καθένας, να μπορέσει να ξαναξεκινήσει η οικονομία τώρα που το τοπίο σταθεροποιείται. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό να διαπραγματευτεί ο Σαμαράς τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Τι αντιπροτείνετε απέναντι σε αυτό το πλαίσιο σταθερότητας? Αντιπροτείνεται αύξηση του κατώτατου μισθού για όλους, μας είπε ο κ. Καλίδης, στα 751 ευρώ. Για όσους προσελήφθησαν την τελευταία τετραετία, μας είπε ο κ. Σταθάκης, ας συμφωνήσουμε μεταξύ τους ποιους και πόσο. Αντιπροτείνεται επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους με ένα μέσο κόστος 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιπροτείνεται προσπάθεια διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, μας είπε ο Καλίδης, του 5%, μας είπε ο κ. Σταθάκης, ο οποίος μάλλον έχει μια άλλη γνώση του τοπίου του χρέους. Και πού θα βρεθούν τα λεφτά όλα αυτά? Θα βρεθούν ενδεχομένως και από αναγκαστικό εσωτερικό δανεισμό. Είναι λοιπόν όλο αυτό το ένα τοπίο που προσπαθούμε να φτιάξουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία, ζητώντας την ψήφο των πολιτών για σταθερότητα, ζητώντας να επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία για την Ευρωβουλή και τους καλύτερους τέσσερις που δικαιούνται με το σταυρό τους για το Ευρωκοινοβούλιο. Και είναι και η άλλη πλευρά με όλο αυτό το τοπίο. Θα το πω πολύ κομψά, πολύχρωμο, θα μπορούσα να το πω και άλλα αλλού.
Πάντως καλά θα είναι να δοθούν εξηγήσεις κοστολογημένες, γιατί ο τόπος δεν αντέχει τη δεύτερη εκδοχή του λεφτά υπάρχουν. Ευχαριστώ κυρία Σπυράκη. Ο κύριος Καλύβης, ένα λεπτό κύριε Καλύβη, όσο και η κυρία Σπυράκη. Κοιτάξτε, εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να κάνει μια μεγάλη επιλογή. Αυτό που δεν έκανε το 2012 να το κάνει σε αυτές τις εκλογές. Ξέρουμε ότι δεν εκλέγουμε κυβέρνηση. Όμως έχουμε μια δυνατότητα να διώξουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μας αρέσει. Να ακυρώσουμε μια πολιτική η οποία έχει μαυρίσει τη ζωή μας όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό λοιπόν τους καλούμε να κάνουν. Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα περιθώριο, δεν έχει καμία διάθεση να αλλάξει αυτή την πολιτική. Όσο υπάρχει, ασκείται αυτή η πολιτική, τα προβλήματα του ελληνικού λαού θα πολλαπλασιάζονται, η θέση της χώρας θα υποβαθμίζεται και θα υπάρχει μια λογική υποτέλειας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν λέμε ανατροπή, νέα Ελλάδα, άλλη Ευρώπη. Ειδικά για την Ευρώπη θέλω να πω ότι πρέπει να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα, ότι επιτέλους να τεθεί τελεία και παύλα σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει, ιδιαίτερα απέναντι στη χώρα μας, αλλά και συνολικά στο επίπεδο της Ευρώπης. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση. Η Ευρώπη, αν δεν προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί. Εμείς θέλουμε να υπάρξουν τεράστιες αλλαγές για να μπορέσει να υπάρξει και ισοτιμία και μια πολιτική σε όφελος των εργαζομένων. Κύριος Αμυρίδης. Κύριε Αμυρίδης, τον ίδιο χρόνο παρακαλώ. Ναι. Διθεί αναφορά αυτές οι εκλογές στην Ευρώπη, αλλαγή και ανατροπή πολιτικών για να υπάρξει καλύτερη πολιτική και ουσιαστική πολιτική διαχείριση του χρέους, κοινωνικό κράτος και θεσμικά να υπάρξει δημοκρατία στην Ευρώπη που δεν υπάρχει σήμερα με τη διαχείριση της πολιτικής κατάστασης μόνο από τη Γερμανία. Με το βλέμμα στο εσωτερικό, εμείς πιστεύουμε στην αναγέννηση της μεσαίας κοινωνικής και επιχειρηματικής τάξης. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με ευκολόγια. Ούτως ή άλλως, ένα δισεκατομμύριο κάθε μήνα μειώνονται οι δυνατότητες δόσεων προς τις εφορίες, από τις επιχειρήσεις. Κλείστε, έτσι κι αλλιώς, κάθε μήνα βλέπουμε ότι τα χρέη αυξάνονται. Άρα, τι λέμε, πάγωμα στα ασφαλιστικά ταμεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για 2 χρόνια, πάγωμα των δανείων για 2 χρόνια και άμεση ρευστότητα στην αγορά. Και βέβαια, να υπάρξει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για να υπάρχει κοινωνικό κράτος και ζητούμε από τους πολίτες να ενισχύει τη δημοκρατική αριστερά να είναι ισχυρή, ώστε να μπορέσει να διαπραγματευτεί με ήθος, ρεαλισμό και όραμα την πορεία της χώρας. Μετά τον κύριο Αμυρίδη, ευχαριστώ πολύ κύριε Αμυρίδη. Ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, έχω ένα λεπτό για εσάς, όσο και για τους άλλους, κύριε Παπαδάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση του κεφαλαίου, δεν αλλάζει, είναι αντίπαλος του λαού και μάλιστα εκφράζει την άκουσα τάξη αυτούς που πρέπει να πολεμήσει σήμερα ο λαός με την πάλη του, με την οργάνωσή του στους χώρους δουλειάς. Με ισχυρό ΚΚΕ μπορεί να κάνει τέτοιο βήμα, μπορεί να οργανώσει την πάλη την επόμενη μέρα που θα είναι δύσκολη και θα παραμείνει εδώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η βιομηχανή. Και πιστεύουμε ότι με ισχυρό ΚΚΕ ανοίγει και ένας δρόμος για άλλη εξουσία και οικονομία, όπου ο λαός θα είναι κυρίαρχος στον τόπο του, αποδεσμευμένος από τα δεσμά της Λυκοσυμμαχίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίαρχος του πλούτου που παράγει, αξιοποιώντας όλες τις παραγωγικές δυνατότητες του πλούσιου τόπου μας. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ την κυρία Σπυράκη και της εύχομαι καλή τύχη. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Καλύβη επίσης καλή τύχη, τον κύριο Αμυρίδη, τον φίλο μου, καλή τύχη. Καλά. Και τον κύριο Παπαδάκη, τον ευρωβουλευτή, τον υποψήφιο του ΚΚΕ. Κυρίες και κύριοι, μπείτε τώρα αμέσως στο crassonline.gr. Υπάρχει ροή πληροφοριών. Αύριο κυκλοφορεί το Crass. Εκείνο που θέλω να πω, επειδή περισσότερα θα πω αύριο το πρωί στο ραδιόφωνο, είναι να πω σε κάποιους, επειδή έχω πάρα πολλά χρόνια και έχω αλλάξει πολλές κυβερνήσεις, στο επάγγελμα εννοώ, μη διεγείρετε πολεμικές μηχανές. Μη διεγείρετε. Και για την περίπτωση αυτή παρακαλώ πολύ να ρωτήσετε τον ανώτατο εις το περιβάλλον σας. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας. Το Crash που κυκλοφορεί. Ντοκουμέντο. Κατασκοπία και σκοτεινές business από τους ανθρώπους Σαμαρά Παπανδρέου. Όλες οι συνομιλίες Παπασταύρου Καρατζαρόντου. Εκρηκτική αποκάλυψη. Κασέτα φωτιά με ομολογία στελέχους της ΕΕΠ. Πώς απόρριτες πληροφορίες που προορίζονταν για τον Καραμανλή έφταναν στον Παπανδρέου και την Αμερικανική Πρεσβεία. Ακόμη.
φροντιστήριο Τσίπρα από τους Πέκχαμ και Μίλλερ. Οι θερμές επαφές και η μύηση στην Αμερική. Λίστα Λαγκάρντ. Κίτι μαγείρευσαν μέσα στην ΑΕΠ. Πώς μάθαινε η ΑΕΠ για το τι έλεγαν οι Αμερικανοί ανταποκριτές για Παπανδρέου. Ευάγγελος Αντώναρος. Αποκαλύπτει την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Κράσμα Ιου. Το καλύτερο μέχρι σήμερα.